καλλιδοσκόπιο. Όπως με το καλλιδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι, μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας, θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλλιδοσκόπιο, με τη Φραγκίσκα Πούλη, κάθε Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας! Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Ήρου και στο μικρόφωνο είναι η Φραγκίσκα Πούλου με την εκπομπή Καλλιδοσκόπιο. Σήμερα έχουμε 3 Ιουνίου, οπότε σας εύχομαι να έχετε έναν όμορφο μήνα. Αλήθεια, ξέρετε από πού πήρε το όνομά του ο Ιούνιος? Ο 6ος μήνας του έτους ήταν αφιερωμένος από τους Ρωμαίους στη θέα Τζούνο, δηλαδή την Ήρα, σύζυγο του Τζουπίτερ, δηλαδή του Θεία, προστάτηδα του οίκου και του γάμου. Κατά μία άλλη εκδοχή πήρε το όνομά του από τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο. Αυτός ανέτρεψε τον βασιλιά Ταρκίνιο, τον υπερήφανο, το 510 π.Χ. Εγκαθίδρυσε το θεσμό της Υπατίας, θεμελίωσε τη δημοκρατία και έγινε ο πρώτος ύπατος της Ρώμης. Στις 21 Ιουνίου είναι το θερινό ηλιοστάσιο, οπότε ξεκινά επίσημα το καλοκαίρι, ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα στο βόρειο ημισφαίριο και τη μικρότερη στο νότιο. Ο Ιούνιος λέγεται αλλιώς και θεριστής, γιατί κατά τη διάρκεια του γίνεται ο θερισμός του σιταριού. Και αφού μάθαμε από πού πήρε την ονομασία του ο Ιούνιος και αφού έχει μπει πλέον επίσημα το καλοκαίρι, θα ταξιδέψουμε σε ένα ακόμα νησί των Κυκλάδων. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο νησί της Νεολαίας, δηλαδή στην Ίο. Η άφηξη στο λιμάνι της Ίου με την πανέμορφη εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στα δεξιά μας και την παραλία του Γυαλού αριστερά είναι μια όμορφη εικόνα και ο καλύτερος ιονός για τον επισκέπτη. Ο δρόμος αριστερά από το λιμάνι, η όρμος, περνώντας μπροστά από τη Χρυσή Ακτή, συνεχίζει για την όμορφη παραλία της Κουμπάρας, τιμημένη με γαλάδια σημαία τα τελευταία χρόνια. Σε κοντινή απόσταση από τον όρμο αποτελεί την πιο προσιτή από το λιμάνι λύση για κολύμπη σε καθαρά νερά, παροχή κάθε άνεσης, καθώς και φαγητού ή διαμονής. Με θέα στο Αιγαίο και το μαγευτικό Ήλιο Βασίλεμα. Είναι μια από τις πρώτες σίγουρες στάσεις του επισκέπτη στο νησί. Η πρώτη εικόνα στο όμορφο φωτισμένο λιμάνι της Ίου με τα σκάφη αναψυχής και τα λευκά του σπανιά μένει πίσω καθώς ανηφορίζουμε τον δρόμο που ενώνει το Γυαλό με τη χώρα. Τα απομεινάρια των τυχών που προφύλασαν τον κύριο οικισμό του νησιού στα παλαιότερα χρόνια έχουν σαν συνέχεια την εκκλησία του Ευαγγελισμού και την είσοδο της χώρας, μια από τις πιο όμορφες και πιο χαρακτηριστικές κυκλαδίτικες πρωτεύουσες. Από τις πρώτες μας στάσεις, μέσα στο χωριό, η χαρακτηριστική Παναγία Γκρεμιώτισσα με τον Φίνικα και την καταπληκτική θέα στον όρμο, τη Σίκινο και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Εκεί ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Η κλασική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική δεσπόζει σε όλα τα κτίσματα του χωριού. Οι τείχοι έχουν μεγάλο πάχος
και είναι φτιαγμένη από πέτρα με σκοπό την προστασία από τη ζέστη και το κρύο. Το κατάλευκο των σπιτιών αντανακλά τον ήλιο, προσφέροντας νησιώτικη δροσιά. Ανάμεσα στα παλιά σπίτια υπάρχουν πολλά μικρά εγκλησάκια και βεβαίως στη χώρα υπάρχουν επίσης πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εμπορικά μαγαζιά, καφενεία, μπαράκια και κάθε τι άλλο για ξεκούραση, άνετη και διασκεδαστική διαμονή. Από το μεσημέρι και μετά η χώρα αρχίζει να σφίζει από ζωή και οι επισκέπτες χάνονται στα σοκάκια και τα στεγάδια, ψάχνοντας για τις δικές του ξεχωριστές εικόνες της πανέμορφης χώρας της Ίου. Στο τελείωμα της χώρας βρίσκεται η περιοχή των ανεμόμυλων, οι οποίοι είναι 12 στον αριθμό, που πριν από κάμποσα χρόνια αποτελούσαν στοιχείο της παραγωγικής δυναμικής του νησιού και τώρα αξιοθέατο για τον επισκέπτη. Ανηφορίζοντας κι άλλο, φτάνουμε στα Τσουκαλάρια, όπου βρίσκεται ένα διαμάντι του νησιού. Το πετρομαρμαρόκτιστο ανοιχτό θέατρο Οδυσσέας Ελίτης, το οποίο είναι 1000 θέσεων, κτισμένο σε ένα μπαλκόνι του Αιγαίου, μια από τις πιο αγαπημένες τοποθεσίες του μεγάλου ποιητή μας, με καταπληκτική θέα στον κόλπο του Μιλοπότα, αλλά και στην μεγαλοπρέπεια όλου του Αιγαίου. Ο κεντρικός οδικός άξονας που ξεκινά από τον Όρμο και περνά από τη χώρα, καταλήγει στην παραλία του Μιλοποτά. Χρυσαφένια άμμο, καταγάλανη θάλασσα, αλλά και κάθε είδους άνεση. Θαλάσσια σπορ, φαγητό, μετακίνηση, καλύματα. Στην πιο πολυσύχναστη παραλία του νησιού, που θεωρείται από τις ομορφότερες του Αιγαίου και έχει κατ' επανάληψη τιμηθεί με το σύμβολο της γαλάζιας σημαίας. Στο τέλος της παραλίας του Μιλοπότα αρχίζει ο χωμάτινος δρόμος 23 χιλιόμετρων για το Μαγκανάρι, μια καταπληκτική αλληλουχία 5 κολπίσκων παραλίων με χρυσή άμμο και πάνω απ' όλα κρυστάλλινα νερά, εστιατόρια με φρέσκο ψάρι και τοπική κουζίνα, καθώς και καλύματα για διαμονή. Ολοκληρώνουν την εικόνα της τιμημένης μεγαλάζιας σημαίας παραλία. Ακολουθώντας από τους Μήλους τον δρόμο του Επάνω Κάμπου, κατευθυνόμαστε στην Αγία Θεοδοτή, η αμουδερή παραλία και ο προφυλαγμένος κόλπος της, καθώς και η Ανατολή του Ηλίου με θέα το νησάκι της Ηρακλείας, συνθέτουν μια εικόνα άξιας προσοχής του επισκέπτη. Στην κορυφή του ασφάλτινου δρόμου για την Αγία Θεοδότη και στα δεξιά μας μετά το εγκλησάκι του Άι Δημήτρη υπάρχει μια σημασμένη στροφή και ασφαλτοστρωμένος δρόμος για τον κόλπο της Ψάθ με τις δύο πολύ όμορφες παραλίες. Τα καταγάλανα νερά, η ησυχία και τα κύματα όταν έχει δυνατό αέρα κάνουν την Ψάθη δημοφιλή για σερφ, αλλά και ξεκούραση. Η άγρια ομορφιά της υπόσχεται ανανέωση. Στα ανατολικά του νησιού συναντάμε την παραλία του Καλάμου, πολύ ήσυχη συνήθως και με πεντακάθαρα νερά, ιδανική για υποβρύχη αναζήτηση. Δυτικά του Καλάμου υπάρχουν οι απομονωμένες παραλίες του Παπά και των Πλακών. Πολλές άλλες παραλίες όπως το Καμπάκι, ο Πλακωτός, το Πεταλίδι, το Νεράκι, τα Διαμούδια, το Σαπουνόχωμα, ο Βαλμάς, η Κολιτσάνη, το Πικρόνερο, η Τζαμαριά προσφέρουν πολλές δυνατότητες για εκδρομή και μοναδικές εμπειρίες. Ας μην ξεχνάμε ότι τα 32 χιλιόμετρα αμμώδους ακτογραμμής δεν είναι φαινόμενο συχνό και η μοναδικότητα της νιώτικης ομορφιάς θα συναρπάσει κάθε είδους επισκέπτη. Τέλος, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τον προϊστορικό οικισμό στον Σκάρκο, καθώς και το Παλαιόκαστρο. Η ιστορική πορεία της Ίου σε γενικές γραμμές ήταν παρόμοια με των υπόλοιπων νησιών που ανήκουν στις Κυκλάδες. Γύρω στα 1100 π.Χ. Δωρείς και Ίωνες φτάνουν στο νησί και μάλιστα από τους Ίωνες το νησί έλαβε και το όνομά του. Το 537 η Ίος πέφτει στα χέρια των Τούρκων και αρχίζει η περίοδος βαριάς φορολογίας στο νησί. Οι Τούρκοι κατακτητές το χαρακτήριζαν «Μικρή Μάλτα» λόγω της απόλυτης ασφάλειας που πρόσφερε το φυσικό του λιμάνι. Ο Σπυρίδων Βαλέτας, τέκνο της Ίου και φιλικός, διακρίθηκε στον αγώνα και μάλιστα υπήρξε ο πρώτος υπουργός παιδείας του έθνους και μεγάλος ευεργέτης του νησιού. Ξεχωριστή μνήμα πρέπει να γίνει στο μεγαλύτερο επικό ποιητή όλων των εποχών, τον Όμηρο, ο οποίος τον 8ο αιώνα π.Χ. συνέθεσε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Στην περιοχή Πλακωτός υπάρχει ο τάφος του, μια και ο ποιητής άφησε στην Ίο την τελευταία του πνοή. Η μητέρα του, Κλειμένη, γεννήθηκε και πέθανε στην Ίο. Αναφέρουμε δε
αρχαίο νόμισμα, του οποίου μόνο 6 αντίγραφα υπάρχουν, και απεικονίζεται ο Όμηρος στη μία πλευρά, ενώ στην άλλη αναγράφεται η λέξη Ιητών, περιβλημένη με δάφνες. Σχετική η αναφορά στον μήνα Ομηρίων του αρχαίου νιώτικου ημερολογίου, όπως αναγράφεται σε μαρμάρινη πλάκα που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίου. Προς τιμή του Όμηρου, κάθε χρόνο διοργανώνεται πολιτιστικό φεστιβάλ «Τα Ομήρια» με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Αφού ταξιδέψαμε στην όμορφη Ήλιο, τώρα θα σας δώσω μια συνταγή από το βιβλίο του Μανώλη Μελινού «Υπερηγείας, συνταγές Αγίου Όρους και Μοναστεριών του Κόσμου». Η συνταγή μας είναι ρόση και σαλάτα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 3 μεγάλες πατάτες, 3 μεγάλα καρότα, 2 φλιτζάνια αρακά, 5 αγγουράκια τουρσί, 3 κουταλιές κάπαρι, 2 φλιτζάνια μαγιονέζα νηστίσιμη, αλάτι και πιπέρι. Τα υλικά για τη μαγιονέζα είναι τα εξής: μισό φλιτζάνι νερό, μισό κουταλάκι κορνφλάου, μισό κουταλάκι ζάχαρη, ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι μουστάρδα, μία κουταλιά ξύδι, μισή κουταλιά χυμό λεμονιού και ένα φλιτζάνι σπορέλαιο. Η εκτέλεση της συνταγής μας είναι η εξής. Για να φτιάξουμε τη μαγιονέζα, αναμειγνύουμε το νερό με το corn flour, τη ζάχαρη και το αλάτι. Ανακατεύουμε το μείγμα πάνω από σιγανή φωτιά, ώσπου να πήξει. Το αφήνουμε να μισοκρυώσει. Ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά της μαγιονέζας, τα χτυπάμε καλά με το σύρμα ή το μίξερ, ώσπου το μείγμα να γίνει ομοιογενές. Στη συνέχεια, βράζουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε σε μικρούς κύβους τις πατάτες και τα καρότα. Βράζουμε και τον αρακά, αν είναι σε κονσέρβα, απλώς τον ζεματίζουμε. Ψιλοκόβουμε τα αγγουράκια, ξεπλένουμε την κάπαρη με χλιαρό νερό, ρίχνουμε όλα τα υλικά σε μία λεκάνη, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε προσεκτικά για να μην λιώσουν. Και μετά ρίχνουμε τη μαγιονέζα και ανακατεύουμε πάλι.
Και τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω ένα email που μου ήρθε πριν από λίγο. Υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι εύχονται να μην τις είχαν ζήσει ποτέ ή να μπορούσαν να τις ξεχάσουν. Στιγμές όχι μόνο κακές, αλλά αντίθετα, τρυφερές, συντροφικές, νοσταλγικές, ονειρικές. Γιατί όμως να θέλουν να διώξουν κάποιες τόσο πολύτιμες αναμνήσεις? Ίσως γιατί μπορεί αυτές οι αναμνήσεις να οδήγησαν σε δάκρυα, λύπες, συμφορές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Όλα είναι γραφτό για να συνεχίζεται και να μην σταματάει πουθενά. Όπως οι χαρές φέρνουν τις λύπες, έτσι και οι λύπες πάντα υποδέχονται χαρές. Και αυτός ο κύκλος είναι ατελείωτος. Ανεξήγητος, δεν καταλήγει πουθενά. Δεν είναι όπως τα όρια της ζωής. Γι' αυτό μην λυγίσεις. Μην σταματήσεις να ελπίζεις. Μην βάζεις όρια στις επιθυμίες σου, στους στόχους σου και στα όνειρά σου. Σε όλους μας κάτι κακό έχει τύχει. Τυχαίνει και πάντα θα τυχαίνει. Όσο κακό και αν είναι αυτό, ακόμα και αν είναι άδικο, αδιανόητο, ακόμα και αν είναι θάνατος. Γιατί να ξέρεις ότι ακολουθεί πάντα το καλό. Και αν γίνει αρνητικό, θα είναι για κάποιο λόγο. Για να μάθεις κάτι. Για να γίνεις πιο σωστός, πιο δυνατός, πιο σοφός, πιο καλός. Για να απατήσεις την επόμενη φορά στα πόδια σου. Όσο πιο πολλά άσχημα γεγονότα σημαδεύουν τη ζωή σου, τόσο πιο πολλά κερδίζεις. Συνέχισε. Μην καταραίεις. Και αν πέσεις, σήκω. Διευκρίνησε, κέρδισε, ζήσε, αγάπησε, ονειρέψου, πόνα, ερωτεύσου, θυμήσου, κλάψε, χάσε, μα μην τα παρατήσεις ποτέ. Και κάπως έτσι, με αυτό το μήνυμα, να μην τα παρατάμε ποτέ, ό,τι και συμβεί, θα τελειώσει η εκπομπή μας Καλειδοσκόπιο. Όλα τα αρχεία των εκπομπών μας μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας fragiska.com. Στο μικρόφωνο ήταν η Φραγκίσκα Πούλου. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλειδοσκόπιο. Όπως με το καλειδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλειδοσκόπιο. Με τη Φραγκίσκα Πούλου κάθε Σάββατο στις 12:30 το μεσημέρι.